Στην σκιά τη αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για τον κίνδυνο επισητιστική κρίση λόγω τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Άγκυρα σε πλήρη συμπεγνία με την Μόσχα εμφανίζεται ω απομηχανή θεό που θα σώσει την ανθρωπότητα. Τα ύπερτογαν και Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την χθεσινή του τηλεφωνική επικοινωνία συζήτησαν το ενδεχόμενο διάνοιξη θαλάσσια διαδρομή στη Μαύρη Θάλασσα για την απρόσκοπτη εξαγωγή αγαθών και σιτηρών, ενώ το θέμα θα βρίσκεται στο επίκεντρο για τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στις 8 Ιουνίου κατά την επίσημη επίσκεψη του Σεργέη Λαυρόφ στην Τουρκία. Ε, tamamen, ο, ε, bu konia, o namus, e, Σύμφωνα με τον Μευλούτ για την επίτευξη συμφωνία, πιέζουν και τα Ηνωμένα Έθνη, ωστόσο αυτή σκοντάφτει επί του παρόντο στι διαφωνίε Μόσχα και για επιμέρου ζητήματα. Πάντω, ο Ρώσο πρόεδρο δηλώνει έτοιμο να διευκολύνει την απρόσκοπτη μεταφορά σιτηρών από τα Ουκρανικά λιμάνια σε συντονισμό όμω με την Τουρκία. Με τι ευλογίε του Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, για ακόμη μια φορά η Άγκυρα φαίνεται να αναβαθμίζει τον διεθνή τη ρόλο, κάτι που τη επιτρέπει να συνεχίζει τα παιχνίδια και του στιγνού εκβιασμού προ την Δύση. Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει να γύρει ενστάσει στην ένταξη Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, με την εφημερίδα New York Times να χαρακτηρίζει την Τουρκία προβληματικό σύμμαχο και τον Ρεζέπτα Ιπερτογάν σε άρθρο του στον Economist να προσπαθεί να δικαιολογήσει mm. την στάση του κάνοντα το άσπρο μαύρο. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία ενέχει κινδύνου για τη δική τη ασφάλεια και το μέλλον του οργανισμού. Έχουμε κάθε δικαίωμα να περιμένουμε από αυτέ τι χώρε που θα αναμένουν με τη σειρά του από τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ να τι υπερασπιστεί βάσει του άρθρου 5, να αποτρέψουν τη στρατολόγηση, τη συγκέντρωση χρημάτων και τι δραστηριότητε προπαγάνδα του ΠΚΚ, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν τρομοκρατική οντότητα. Η Σουηδία και η Φιλανδία δεν είναι όμω οι μοναδικέ χώρε που κατά τον Ερτογάν υποστηρίζουν τρομοκράτε. Οι πρέσβει τη Γαλλία και τη Γερμανία κλήθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Τουρκία και του επιδόθηκε νότα διαμαρτυρία γιατί επέτρεψαν την διεξαγωγή εκδηλώσεων από μέλη του ΠΚΚ σε Παρίσι και Βερολίνο αντίστοιχα.